Περίμενα να ακούσω τον πάντα μαχητικό πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, στα οποία συμφωνώ στα περισσότερα. Θέλω να σας πω όταν μιλάει κανείς για ένα νοσοκομείο, έχει πάντα μια δυσκολία, γιατί πιστεύω ότι είναι ο βασικότερος φυσικά, αλλά και ο δυσκολότερος οργανισμός, επειδή συνεχώς αναπτύσσεται. Συνεχώς έρχονται στην ιατρική επιστήμη καινούργια πράγματα. Ποτέ δεν είναι, δηλαδή θα πει σε ένα σχολείο, είναι καλυμμένο με 7 δασκάλους και κάνει τη δουλειά του. Το νοσοκομείο, επειδή συνεχώς γεννάει, και έτσι πρέπει να είναι, καινούργιες ειδικότητες, καινούργια πράγματα, πρέπει να είναι πάντα ένας εν δυνάμει οργανισμός που πάντα θα λείπουν θέσεις. Κανείς δεν μπορεί να πει όσα χρόνια είναι, και ξέρετε, είναι πολλά χρόνια. Συνάδω και το προνόμιο να είναι 12 χρόνια στη διοίκηση νοσοκομείου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Πάντα θα υπάρχουν κενά, πάντα θα υπάρχουν και σωστά από την κοινωνία ενδιαφέροντα και αγωνιστικές κινητοποιήσεις για το νοσοκομείο. Στον αγώνα δύο που μιλάμε συχνά ότι οι δύο πιο παραγωγικές επενδύσεις αφορούν τον αγροτικό τουρισμό, τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό. Ξεχνάμε όλοι μας καμιά φορά ότι η πιο παραγωγική, η πιο ουσιαστική επένδυση στον τόπο είναι το νοσοκομείο. Άρα με την έννοια αυτή μπαίνει στο κέντρο ενδιαφέροντος, διότι κανείς ποτέ στον τόπο αυτό, και σε άλλους τόπους προφανώς, αν σε δει οτιδήποτε στο θέμα της υγείας, θα έχουν καταρρεύσει πολλά πράγματα. Και αυτό και για τον εμπορικό τομέα, το λέω, και για άλλες επιχειρήσεις. Άρα βασικά λοιπόν πώς στηρίζεται το νοσοκομείο. Στο νομόνα συγκεκριμένα από τα χρόνια που ήμουνα και θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτό το περιστατικό, τόσο πολύ μικρή, δεν σας κουράσω, γιατί έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Αυτό προέκυψε καταρχά τα πρώτα χρόνια που μπήκε το δίλημα στο νοσοκομείο αυτό που κάποιοι παλιοί θυμούνται και στην κατάσταση που ήταν την απελπιστική. Και ο κόσμος τα χρόνια εκείνα ερχόταν στις καρότσες των φορτηγών για να πάμε πίσω να δούμε πράγματα. Υπήρξε το θέμα κατά πόσο ένα κτίριο του 68, που είναι αυτό που είμαστε σήμερα, θα μπορούσε να είναι το νοσοκομείο που έτσι ξεκίνησε. Έγινε μεγάλη κουβέντα με τεχνικές υπηρεσίες, τον κ. Ταβλάκη, η κ. Καριαδάκη ήταν τότε στην τεχνική υπηρεσία. Και τότε εγώ που ήμουν πρόεδρος, μπροστά σε αυτή το ερώτημα που μπήκε σε σχέση με τη στατικότητα, επισκέφθηκα το Πολυτεχνείο, δεν υπήρχε τότε Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πολυτεχνείο στην Αθήνα, την έδρα δομικών και της Αττικής με καθηγητή τον κύριο Σερμακέση, ο Δαμιανός πιθανό να θυμάται με κάποιοι άλλοι εκείνον τον χρόνο, ο οποίος ήρθε εδώ, έκαμε σαν έδρα του Πολυτεχνείου την επιτόπια εξέταση, κατέθεσε τα χαρτιά εκείνα πρέπει να είναι το 86 ή το 87, δεν ξέρω ποιος είναι προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας, σαφώς θα πρέπει να τα βρει κάτω, λέω και ονόματα, και καλύψαμε τότε με την δική του μελέτη αυτό που προσδιόριζε τότε σαν στατικό, αυτό που προσδιόριζε τότε σαν στατική επάρκεια και με την άδεια του Πολυτεχνείου ξεκινήσαμε τις εργασίες. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που είπε ο κ. Νικολαράκης, αν υπήρξε αντισεισμική μελέτη σε σχέση με το 2000 και σαφώς πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι τότε με την ένταση του Πολυτεχνείου ξεκινήσαμε την εταιρεία. Και με την επίβλεψη του Πολυτεχνείου στην Αθήνα και τη έδρα τη σχετική γίνανε όλε οι στατικέ εργασίε που θα γινόταν. Αυτό έτσι για την ιστορία, θα τα βρείτε τα αρχεία. Στον ομόνα σα, μα λέει και νικητέ βουλευτέ που χαιρόμαστε. Καταρχά, πριν πω αυτό, θέλω να πω πραγματικά, σαν πολίτη του τόπου μου, μένω τώρα πια εδώ, θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε έναν κόσμο που είναι κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή, που προσφέρει κάτω από δύσκολε συνθήκε. Όποιο δεν το έχει ζήσει, δεν καταγράφει την αγωνία και τον κίνδυνο και το άγχο που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μέσα στα νοσοκομεία. Γιατί συνήθω, ξέρετε, λέμε, και καλώ τα λέμε, γιατί θέλουμε να βελτιωθούμε αυτά που είναι αργητικά να τα φτιάξουμε. Αλλά πρέπει πραγματικά με σεβασμό να πούμε ένα ευχαριστώ σε έναν κόσμο που νύχτα μέρα είναι εδώ για μα. Έρχομαι στον αγώνα στις δύο κουβέντες. Λείπει, και δεν θέλω να το πω τώρα αυτό, αλλά από το 86 και μετά, ίσως από το 88 και μετά, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε μια κουβέντα, ποια είναι η πρόταση των νοσοκομείων στον ομολεστή. Επανειλημμένος και με δημόσιο λόγο έχω βάλει το θέμα αυτό, ακόμα από τότε που ήμουν στο Εράκλειο.
ποιος ο ρόλος του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, ποιος ο ρόλος των νοσοκομείων στον ΕΜΟ. Κώστα. Αυτή η πρόταση δεν κουβεντιάστηκε ποτέ σοβαρά σε αυτόν τον τόπο και ίσως είναι ευκαιρία και την κάνω σήμερα να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να δούμε τον ρόλο. Είναι ο ρόλος ενός νοσοκομείου, κατά την άποψή μου, δεύτερο βάθμιο. Υπάρχουν παραδείγματα σε όλη την Ευρώπη. Έχει τύχει μέσα από τις δημόσιες θέσεις που κατήγαν, επισκεφτώ και τη Λιόν, κάποιοι δεν ξέρουν, και τη Φραγκούρτη, που έχει ένα σύμπλεγμα νοσοκομείων. Υπάρχει ένας κεντρικός ρόλος που υπάρχουν κυκλαδικοί ρόλοι. Δεν είναι κακό ένα νοσοκομείο της Χεράπετρας, επειδή μου κοιτάζει ο φίλος μου Γιάννης ο Πλακιτάκης, με λίγο πιο ενισχυμένο το ρόλο της Υγείας, να έχει κλαδικές υπηρεσίες σε σχέση με τον κεντρικό ρόλο που πρέπει να έχει το νοσοκομείο. Και μπορώ να πω και παραδείγματα και δεν θέλω σήμερα να κουράσω, τα έχω πει κατά καιρούς. Όμως θα πρέπει να προσδιορίσουμε, και να επιτρέψει ο φίλος μου ο γιατρός ο Θερμιέντος, να προσδιορίσουμε και τον δικό μας ρόλο μέσα σε ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. Ο ρόλος αυτός είναι δευτεροβάθμιος, λέει. Δηλαδή δεν θα έχουμε αναζητήσεις ιατρικές τριτοβάθμιες που παρέχει ένα άλλο νοσοκομείο δίπλα μας στα 60 χιλιόμετρα. Δεν μπορεί να γίνονται εδώ καλλιό χειρουργικές επεμβάσεις. Πρέπει να γίνονται δευτεροβάθμιες επεμβάσεις. Ε, δεν το ζητάμε αυτό. Και, το ξέρω, αλλά το λέω για την ιστορία. Το ξέρω. Προφανώς το ξέρω. Έχουμε και αλλά το λέω, έχουμε το λέω επειδή ακούστηκε. Δηλαδή υπάρχει πολύ δυνατό κέντρο στο Παχνί που μπορεί να κάνει πράγματα τρίτο βάθμιο. Εδώ θέλω να επισημάνω και κάτι που επανειλημμένως το λέω για τους βουλευτές. Και το λέω μέσα και από τη θέση που είχα και εν πάση περιπτώσει με το δημόσιο λόγο που έχω σήμερα. Η ιατρική μας σχολή είναι η ιατρική σχολή της Κρήτης. Και οφείλει να παίξει ένα ρόλο εδώ, ξαναπεί αυτό, σε όλα τα δρόμενα γύρω τις ιατρικές ενέργειες και πράξεις. Και την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια υγεία σε όλο το νησί. Αυτό έχει μια λογική σε σχέση με προγράμματα, σε σχέση με επιστημονικές προσεγγίσεις κάθε είδους, σε σχέση με ρόλους, σε σχέση με επιστημονικές λειτουργίες. Και το λέω αυτό γιατί με μια επιστημονική καταγωγή της Ευρωπαϊκής Σχολής πρέπει να υπάρξουν και αλληλέγγυες δράσεις με τα άλλα νοσοκομεία. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι τα πρωτόκολλα στη μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ, που είμαι στην εποχή των πρωτοκόλων, πρέπει να είναι διαφορετικά από την μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου του Παγνή. Γιατί έχουμε και εδώ μια τάση, γιατρέ μου, πρόεδρε, καταλαβαίνω, να κάνουμε ο καθένας και το δικό του. Δεν γίνεται, παντού υπάρχει μια αλληλέγγυα λειτουργία. Δηλαδή, να σας το πω με ένα παράδειγμα, δεν θέλω να σας κουράσω. Αυτή τη στιγμή στην μονάδα, και είναι εδώ η εργαζόμενη του Παγνή, και ο πρόεδρος των εργαζομένων, που χαιρετίζω εδώ την συνεργαστή και αμεθόλια. Η μονάδα λειτουργία του Παγνή αυτή τη στιγμή έχει ένα λογισμικό πρότυπο. Το δίδει στα άλλα νοσοκομεία. Με πρωτόκολλα, με έλλειψη καρδιού, με πόσοι ασθενείς, με πώς θα δραπεύονται, με πώς θα γίνονται. Αυτό γιατί δεν μπορεί σε όλες τις μονάδες της Κρήτης να καθιερωθεί. Και λέω κατά ανάγκη αυτό και μια άλλη καλή λειτουργία σε ένα άλλο νοσοκομείο, γιατί δεν μπορεί να αντιγραφεί σε επίπεδο περιφερειακής συγκρότησης. Θέλω να κλείσω και σας κουράζω λοιπόν. Παρασύρω μου κι εγώ λίγο ένα συνέστημα στο κομμάτι της υγείας, να σας πω και το λέω έξω από οποιοδήποτε εξαρτήσεις και έξω από οποιοδήποτε τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες. Εγώ πρέπει να το ομολογήσω. Σε σχέση με τα χρόνια που ήμουν εγώ στο Παγνή από το 10 που ήμουν έως το 13, τώρα η κατάσταση είναι βελτιωμένη, υπάρχει μια κινητικότητα. Να σας το πω και το ξέρετε, περιορίες, εφημερίες. Το κομμάτι των ακόμα και των ιδιωτικών συμβάσεων, εντάξει και εγώ έχω μια διαφωνία, αλλά σε σχέση με τους εργολάβους είναι καλύτερο. Και οικονομικότερο. Τώρα, στο κομμάτι των ελλείψεων του νοσηλευτικού προσωπικού, πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να δοθεί ένα ιδιαίτερο βάρος, σαφέστατα, και να γίνει και μια διάχυση, ξέρετε, τα νοσοκομεία τα φτιάξαμε, κυρίως ιατρογενή, ιατροκεντρικά. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε σε επίπεδο οργανισμού. Είναι το νοσηλευτικό, το τεχνικό, το διοικητικό, από τους ρόλους τους. Και θέλω να κλείσω λίγο, ειλικρινά,
πιο αισιόδοξα, με την έννοια ότι η στήριξη αυτή του νοσοκομείου, δεν λέω να μην βγαίνουν τα στραβά προς τα έξω, λίγο. Και δεν θέλω να πω ότι δεν θα τα διεκδικούμε. Αλλά θα πρέπει να μην δημιουργούμε και ένα κλίμα ανησυχίας και φόβου υπερβολικό και έξω από αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει. Τέλος, αν έφυγε και ο Δήμαρχος, θα το πω μπροστά του. Ξέρετε, κανείς μπορεί να πει τα διεκδικώ από ένα κράτος όλα. Και μπορεί κάθε μέρα να κλείνει και να έχει μια τοποθέτηση και να πει δεν έκανε καλά αυτό, δεν έκανε καλά αυτό το Υπουργείο, δεν έκανε το άλλο. Στο νοσοκομείο αυτό πρέπει να είμαστε με αλληλεγγύη όπου μπορούμε, όχι μόνο σαν έκφραση ενός συναισθήματος, αλλά και σαν έκφραση μιας πράξης. Λέει, θα μπορούσε και υπάρχει διάταξη να ενισχύσει λίγο ή να βγουν προς τα έξω. Γιατί δεν έρθουν οι 18 γιατροί εδώ, που πρέπει η πρωτοβάθμια κόστα να ενισχύσει την πρωτοβάθμια και είναι, δεν το είπα γιατί το είπες πολύ καλά, ότι αν δεν συμβεί πρωτοβάθμια δεν μπορούμε να μιλάμε για δευτεροβάθμια. Αλλά γιατί να μπορούν η αυτοδιοίκηση ή η συλλογή. Με κάποιο τρόπο υπάρχει διάταξη σήμερα, όπου μπορεί, ξέρω εγώ, να επιδοτήσει με 200 ή 300 ευρώ είμαι στέκη και ένας άλλος φορέας. Δεν λέω ότι αυτό είναι το καλύτερο, αλλά μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, εγώ θα πρότεινα για να έχω ένα τόμι και πρωτοβάθμια και οικογενειακούς, να ενισχύσω τους 18 γιατρούς με 200 ευρώ. 300. Ή με μια στέγη. Ή να τους παραχωρήσω με μια στέγη. Δηλαδή, να κάνω κινήσεις. Μακριά από μένα τέτοιες σκέψεις που αφορούν το προσωπικό, αλλά και εκείνα τα χρόνια που στείλαμε αυτό το νοσοκομείο, παίρναμε κάποιοι τα αεροπλάνα και συναντούσαμε κάποιους ανθρώπους και τους κάνουμε κάποιες διευκολύνσεις. Τις όποιες, μικρές, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, συνεχίστε τον αγώνα, εμείς θα είμαστε κοντά σας όπου μπορούμε, αλλά κάποια στιγμή θα του βελτιώσουμε και το ρόλο που πρέπει να έχει κάθε νοσοκομείο. Γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο. Συνεπώς θα μιλάμε εδώ, ποιος είναι ο ρόλος του νοσοκομείου. Και τι είναι με αυτό. Εγώ προτείνω τον κεντρικό γενικό ρόλο εδώ, κρατική παρέμβαση μια σειρά θέματα στην Ιερά Πέτρα και ενισχυμένη λόγω από όσα σας παραπάνω στεία. Επιτρέπετε κύριε Κοκκίνη, μια ψήλια συγγνώμη από όλους. Τέτοια ευτυχία να είναι τρεις βουλευτές εδώ.